σε μια δεύτερη διαδοχική εκλογική διαδικασία, ένα μήνα μετά την προηγούμενη, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε η εμπιστοσύνη των Ελληνίδων και των Ελλήνων στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και στην πρόταση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που αποτελεί την μόνη αξιόπιστη, νομίζω, αυτή τη στιγμή πολιτική δύναμη. Και αυτό καταδεικνύεται και από την διαφορά των δυνάμεων που κατέγραψαν και σε αυτές τις εκλογές τα κόμματα που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό αποτελεί για εμάς, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, τιμή και ευθύνη. Μεγαλώνει η ευθύνη μας αφού μεγαλώνει το ποσοστό. Είπαμε και προηγουμένως ότι όσο αυξάνεται ο πύχης της εμπιστοσύνης, τόσο ανεβαίνει και ο πύχης της ευθύνης. Έχουμε μπροστά πολλά ζητήματα, επιτέλους όμως θα έχουμε μια ισχυρή, σταθερή κυβέρνηση που θα την αντιμετωπίσει. Έχουμε ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα και θα το υλοποιήσουμε μέρα με τη μέρα, από την πρώτη μέρα, όπως κάναμε και το προηγούμενο διάστημα. Έχουν διαμορφωθεί οι ευείονες προϋποθέσεις για μια καλύτερη επόμενη ημέρα και είμαι σίγουρος ότι με την συνέπεια που έχουμε επιδείξει στην πολιτική μας συμπεριφορά θα αναβαθμίσουμε το βιωτικό επίπεδο των συμπολιτών μας και θα βελτιώσουμε και την θέση της πατρίδας μας διεθνώς. Όμως αυτή η συγκυρία είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τον ομό Κοζάνης. Στον τόπο μας δεν υπάρχουν σήμερα νικητές και ηττημένοι. Έχουμε μπροστά μας σοβαρές προκλήσεις και πρέπει ενωμένοι να διεκδικήσουμε την υλοποίηση αυτού που ονομάζεται δίκαιη μετάβαση, δηλαδή την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου αυτού του τόπου.